προηγούμενο επεισόδιο σας μίλησα για τους στόχους μου που έθεσα για το 2021. Σήμερα θα σας μιλήσω για το αν ασχολούμαι με το χρηματιστήριο. Η αλήθεια είναι πως από τότε που γνωρίσατε λίγο καλύτερα και τον Κωνσταντίνο που μένουμε μαζί, με ρωτούσατε συνέχεια αν ασχολούμαι με το χρηματιστήριο, γιατί εκείνος ασχολείται με το χρηματιστήριο, με τις επενδύσεις και όλα αυτά. Οπότε ήταν λογικό να έχετε αυτή την απορία. Και επειδή με ρωτάτε πάρα πολύ συχνά στο Instagram, ήρθε η ώρα να σας λύσω αυτή την απορία. Η αλήθεια είναι πως, ας το παραδεχτούμε, είμαι ένας άνθρωπος που φοβάται τις αλλαγές, δεν παίρνω εύκολα ρίσκα. Και το να επενδύσεις, ειδικά στο χρηματιστήριο, επειδή μεταβάλλονται οι μετοχές και όλα αυτά, είναι κάτι που φοβίζει τον κόσμο και φόβιζε και εμένα. Όμως επειδή εδώ και αρκετό καιρό ο Κωνσταντίνος ασχολείται με το χρηματιστήριο και πώς και να το κάνουμε, μέσα στο σπίτι είναι, όλη μέρα τον ακούω να μιλάει για το χρηματιστήριο, να μιλάει για επενδύσεις, να μιλάει για μετοχές. Μπορείτε κι εσείς, άμα ενδιαφέρεστε, να πάτε να τσεκάρετε το κανάλι του Κωνσταντίνου για όσους λέγεται. Όλη μέρα τα άκουγα, οπότε τον είχα σαν μέντορα, απλά άκουγα, δεν έκανα, περίμενα την κατάλληλη στιγμή. Και νομίζω ότι ήρθε η κατάλληλη στιγμή με την έναρξη του 2021. Σας είχα πει ότι ένας από τους στόχους μου το 2021 είναι να διπλασιάσω το εισόδημά μου. Όμως, να σας πω ότι εγώ προσωπικά δεν ξεκίνησα να επενδύω στο χρηματιστήριο για να αυξήσω το εισόδημά μου, δηλαδή να έχω ένα κέρδος τώρα. Θέλω να έχω ένα κέρδος στο μέλλον, οπότε δεν είμαι από τους ανθρώπους που λένε ας επενδύσω στην τάδε μετοχή για να βγάλω κάποια χρήματα τώρα που έχει αυξηθεί πάρα πολύ, δεν ξέρω εγώ τι. Όχι. Δεν με ενδιαφέρει αν μία μετοχή κατεβαίνει στο βραχυπρόθεσμο, με ενδιαφέρει στο μακρυπρόθεσμο. Anyway, όπως και να έχει, ήθελα να κάνω κάτι για τον εαυτό μου και επειδή αν πηγαίνεις βήμα-βήμα και τα κάνεις σωστά, όσο σωστά πιστεύεις εσύ, θεωρώ ότι κάτι θα γίνει. Προσοχή όμως, ειλικρινά σας μιλάω, επειδή ο μέντορας μου, συσταγωγικά, ο Κωνσταντίνος, συνέχεια μου λέει «Αν δεν ξέρεις και δεν διαβάζεις και δεν έχεις κάνει την αποτίμησή σου, μην επενδύεις». Και αυτό έκανα. Πώς έγινε όμως αυτό? Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Ο Κωνσταντίνος μου έλεγε «Ξεκίνα να επενδύεις». Πέρσι τώρα αυτό, δεν θυμάμαι, νομίζω λίγο αφότου ξεκίνησε και εκείνος. Μου λέγε ξεκίνα να επενδύσεις. Εγώ, ως κότα, του έλεγα ότι δεν τα ξέρω εγώ αυτά, δεν θέλω και να τα μάθω τώρα, δεν ήμουνα σε αυτό το mood, στο να κάτσω να ψάξω, να ερευνήσω, να δω τι, πώς το λένε, τι θα με βοηθήσει, τι δεν θα με βοηθήσει. Οπότε του έλεγα δεν θέλω. Τώρα όμως που μπήκε το 2021 και έχω θέσει κάποιους στόχους για τον εαυτό μου και έχω πεισμώσει για να το καταφέρω, αποφάσισα ότι θέλω να βγω λίγο από το comfort zone μου και ήρθε η ώρα να κάνω κάτι διαφορετικό. Και ένα από αυτά είναι να επενδύσω στο χρηματιστήριο. Ο Κωνσταντίνος λοιπόν έβγαλε 2 σειρές μαθημάτων για το χρηματιστήριο, για αρχάριους και προχωρημένους. Θα τις βρείτε και τις 2 σειρές μαθημάτων στο topskills.gr. Στις οποίες ψιλοβοήθησα, θα το πω έτσι, γιατί στην ουσία τον βοήθησα να τα γυρίσει, τα βίντεο και όλα αυτά, και άκουγα συνέχεια για το χρηματιστήριο και το χρηματιστήριο και πώς και να το κάνεις, ακόμα και αν δεν διάβαζα, λίγα κάποια πράγματα μου είχαν μείνει. Και μετά από αρκετό καιρό, μου λέει ότι ήθελε να κάνει ένα βίντεο στο κανάλι του, να τσαλεντζάρει, ας το πούμε έτσι, τον εαυτό του για να μάθει κάποιον πανάσχετο, που εγώ είμαι αυτή, να επενδύει στο χρηματιστήριο. Οπότε τι κάναμε, θα μπορούσατε να βρείτε το βίντεο αυτό στο κανάλι του Κωνσταντίνος Γιαούζος. Νιώθω λες και ξαναπηγαίνω σχολείο και θα δώσω τεστ. Πόσο επικίνδυνο είναι να επενδύσει κάποιος σε ένα mutual fund? Πόσο επικίνδυνο. Πήγα, με έβαλε να δω τις σειρές μαθημάτων του. Θέλω να σας πω κάπου εδώ ότι η δεύτερη σειρά μαθημάτων του, που είναι για προχωρημένους, να ξέρετε ότι είναι λίγο δύσκολη, αλλά άμα κάτσεις και συγκεντρωθείς σε αυτήν και την δεις 2 φορές, 3, πραγματικά θα πάρεις πάρα πολλά. Οπότε έκατσα εγώ, είδα τη σειρά μαθημάτων και τη μία και την άλλη και μετά μου έκανε κάποιες ερωτήσεις και με έβαλε να διαλέξω 6 μετοχές για να επενδύσω. Επειδή λοιπόν εγώ προσωπικά έχω δει πάρα πολλά βίντεο του και όχι μόνο, τον έχω και εδώ πέρα καθημερινά, να σας πω ότι έχω μάθει 3 βασικά πράγματα, ότι αν θέλεις να ξεκινήσεις να επενδύεις και να το κάνεις με ένα πιο ασφαλή τρόπο, ας το πούμε έτσι,
Πρέπει να επενδύσει σε μια εταιρεία, ας το πούμε έτσι, που ανεβαίνει πάρα πολύ, high growth νομίζω λέγεται. Πρέπει να επενδύσει σε μια άλλη που είναι πιο σταθερή, κολοσσούς, ξέρετε, κοκακόλες και όλα αυτά, και σε μια άλλη που δίνει μέρισμα. Έτσι λοιπόν, με αυτήν την αρχή του Κωνσταντίνου, εισαγωγικά, έτσι προχώρησα και διάλεξα τις μετοχές που μπορείτε να δείτε στο κανάλι του. Μία από αυτές, ας πούμε, είναι η Pfizer, η εταιρεία τώρα που έχει βγάλει τα εμβόλια. Και να σας πω κάπου εδώ ότι πρέπει λίγο να έχουμε και στο μυαλό μας τις καταστάσεις. Αυτό για όλες τις πτυχές της ζωής μας, αλλά κυρίως για το χρηματιστήριο, γιατί σκεφτείτε ότι εγώ σκέφτηκα τη Pfizer λόγω του ότι τώρα γίνεται όλο αυτό με την πανδημία. Είναι μία φαρμακευτική κολοσσός από τη μία, αλλά που είναι και πρωτοπόρα, στο πούμε έτσι, το εμβόλιο του κορονοϊού, οπότε έτσι αποφάσισα κιόλας να επενδύσω εκεί. Και πάει αρκετά καλά. Επίσης θέλω να μου πείτε, άμα ενδιαφέρεστε κάθε μήνα να κάνω ένα βίντεο εδώ πέρα σε επεισόδιο επιχειρηματίας με το Ζόρι, να σας λέω πώς πηγαίνει η επένδυσή μου στο χρηματιστήριο, γιατί και εγώ αρχάρια είμαι, σίγουρα κάτι θα πάει καλά, σίγουρα κάτι δεν θα πάει καλά, οπότε θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας αν ενδιαφέρεστε κι εσείς. Και να σας πω και κάτι, βρε παιδιά, ακούμε τουλάχιστον της γενιάς μου άνθρωποι και θεωρώ και μικρότεροι, τους μεγαλύτερους να λένε συνέχεια «Α, τι να επενδύσει το χρηματιστήριο, τζόγος το ένα το άλλο», αλλά δεν καταλαβαίνουν το ζουμί της υπόθεσης, δεν καταλαβαίνουν πόσο σημαντικό είναι, πως αν το κάνεις σωστά μπορείς να χτίσεις ένα μέλλον. Άλλωστε, τι να τα κάνεις τα χρήματά σου, να τα έχεις στην άκρη, να στα τρώει ο πληθωρισμός? Γιατί ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους εκεί πέρα που λένε «Α, εγώ έχω κρατήσει τα χρήματά μου είτε στο λογαριασμό μου στην τράπεζα, είτε στο σπίτι και τα κρατάω, μη γίνει τίποτα». Ναι, κράτα ένα σημαντικό ποσό, μη γίνει τίποτα. Αλλά όλα τα άλλα επένδυσέ τα. Κάνε τα χρήματά σου να αυγατήσουνε. Μην τα κρατάς έτσι. Οπότε ναι, λοιπόν, το 2021 επένδυσα στο χρηματιστήριο. Εντάξει, το 2020, αλλά τώρα μπαίνω στη σωστή φασούλα. Πραγματικά με ενδιαφέρει να μου πείτε αν θέλετε να δείτε, να το κάνουμε έτσι σαν παράδοση μία φορά τον μήνα, να σας λέω το update για το τι γίνεται στην δική μου επένδυση. Επίσης θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια αν εσείς ασχολείστε με το χρηματιστήριο και ειλικρινά, μέσα από την καρδιά μου το ξέρετε ότι αν δεν ισχύει για μένα δεν θα σας το πρότεινα. Πηγαίνετε να τσεκάρετε το κανάλι του Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνος Γιαούζος. Δεν το λέω για να τον προμοτάρω, δεν έχει ανάγκη άλλωστε. Αλλά θα πάρετε πολλά πράγματα από εκείνον. Σας το λέω εγώ που μένω μαζί του και παίρνω καθημερινά πράγματα από εκείνον. Φυσικά μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε στο Instagram, όπου εκεί πέρα είναι λίγο πιο άμεση η επαφή μας και με ρωτάτε και σας απαντάω λίγο πιο άμεσα. Και φυσικά να πατήσετε το κουμπάκι της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην χάνετε όλα τα επόμενα βίντεο που έρχονται. Μέχρι την επόμενη φορά, μην ξεχνάτε να είστε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας, έστω και με το Ζόρι. Φιλάκια πολλά! Bye!